Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθά σου επάσχουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου και των συγχωροστακούτων αυτού Αγίων Αρχιερέων Καλλινίκου και Νεκταρίου του και Επιμενάρχου ημών. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις αιώνας των αιώνων.
Ευλαβήσετε, Κύριε, σε τη θέληση αυτού, που επιβλέπετε με την κοινή και
Thank you.
Yeah.
Oh,
Και αν είναι και ίσως σε όλα στον αεροπορό.
Thank you.
εκκλησίαση την μία δόξη προχείς προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πατεκτήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων Πέτρων και Επισκόπου Άγγους, Λέοντος Επισκόπων Αυτίας και Άγγους, των Οσίων και Θεοχώρων Πατέρων Μόρ, Θεοδοσίου του Θεού Κυριαματικού και Λεοντίου του Πυροβλήτου του Αγίου, των Οσίων και των Αγίων Ενδόξων, Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυγέως, Προστάτου και Εχώρου και την Ιερά Μνήμη επιτελούμε και πάντα των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω τη δέξη νημών. Δόρισε η μητάδεση των αρκωμάτων νημών, σκέπασε νημάς με τη σκέπη τερίμα σου, αποδίωξε νημών πάντα εξρών και πολέμιων, κηρύνεσαι νημών τη ζωή, Κύριε ελέγξε νημάς και τον κόσμο σου, και σώσε σας σιγάς νημών, ως αγαθός και αυτά είναι η Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, η πόλη, η χώρα και
για την
Κυριακίας του Μεσόγειου, ο οποίος έμενε να σπαράξει την περιοχή 34 ολόκληρα χρόνια στο τέλος της πρώτης δεκαετίας αυτού του πολέμου. Και ενώ οι Έλληνες προσθέτουν στην βοήθεια των ετεροδόξων, αλλά μάλλον των ομοθρήσκων τους, Βενετών, έναντι των ομοθρήσκων Τούρκων, ο νεαρός ζωγράφος Αναστάσιος εξισλαμίζεται κάτω από αδιαφύγιστες συνήθειες, όπου όμως επλεώνασε την αμαρτία, εκεί υπέργαλησε συνηθάρης, όπως ο Πάθνας και ο Απόστολος Πάθος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ο Αναστάσιος έρχεται σύντομα στα λογικά του, αποκηρύττει τον Ισλαμισμό και ομολογεί τον Χριστό. Την συνέχεια, ακόμη κι αν δεν την γνωρίζει κάποιος, μπορεί εύκολα να την φανταστεί. Την 1η Φεβρουαρίου του 1655, ο Αναστάσιος μαρτυρεί στα χέρια των Τούρκων. Δεν γνωρίζουμε δυστυχώς αν το ύψανό του ετάθη ή ερήφθη στην θάλασσα. Αποστερήθηκε λοιπόν για μετρά την ευλογία του συνόματός του. Δεν αποστερήθηκε όμως την χάρη του Αγίου, αφού σώζεται στην βόρεια πλευρά της Παναγίας του Ναυπλίου, η ενόπια ελιά, η οποία είτε κατακριωθήθηκε στις σελίδες της, είτε κρεμάστηκε στα κλαδιά της, πάντως συνδέεται στενά τόσο με το μαρτυρό, όσο και με την μνήμη. Όπως συμβαίνει συχνά στην συνείδηση του λαού, ο Αναστάσιος έγινε άνθρωπος, πολύ πριν την επίσημη αγιοκατάταξή του από την Μητέρα Εκκλησία, η οποία αγιοκατάταξη έγινε με τις φιλότιμες προσπάθειες των ευλαβουμένων την μνήμη του Ναυπλιαίου το 1895. Την ίδια χρονιά, με την ασύχαστη μέρη της τοπικής κοινότητας και με την γνώμη του ονομαστού αρχιεπισκόπου Παραγωγίδος Νικάτου Τελούκα, συνέταξε την αριστοκυματική ασφαλική ακολουθία του Αγίου ο επισυγχάζων Μητροπολίτης των Καρπάτων και κάτω κυρός του Νίκος Σμυρνιωτόπουλος στο Άγιο Πόφος. Στο ίδιο αγιώνυμο όρος όμως, με την γνώμια αυτή που την φορά του Μητροπολίτου Αγωνίδος και μητέπειτα Πυραιός Χρυσοστόμου του Καπαδωράκη, συνέταξε ακόμη μία σημαντική ακολουθία ο Γεράσιμος Μικραγιανίδης, ο οποίος κατ' ευτυχή συγκυρία αναγυρίθηκε μόλις προλίγων εβδομάδων Άγιος από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Με βασιλικό διάταγμα του 1935 καθιερώθηκε ως ημέρα εκδοχής Αγίας για την πόλη του Ναυπλίου, η ημέρα που μαρτύρει του Τούρκου της. Την 1η Φεβρουαρίου του 1990 εξάλλου θεμελιώθηκε από τον μακαριστό Μητροπολίτη και αγαπητό Αργολίδος Ιάκωβο Παχή, ο περικαλής προσκυνηματικός μητροπολιτικός ναός, ενώ 5 χρόνια αργότερα τελέστηκαν τα εγγένειά του, τα οποία έπρεπε συνεργάζονται με τη μνήμη του μάρτυρος. Τον τελειό αυτόν συνεορτασμό, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος και αγαπητός και σεβαστός κύριος Νεκτάριος, που έκανε την ιδιαίτερη τιμή και μου έδωσε τη μεγάλη χαρά όχι μόνο να συγκροτήσω και να συμπτωθώ μαζί του, αλλά και να κάνω αποσχετικό με τη μνήμη του Αγίου Αναστασίου Φίλου. Η μνήμη όμως του Αγίου εορτάζεται πανηγυρικά όχι μόνο στην παλαιά, αλλά και στη νέα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Αφού με πρωτοβουλία του Συλλόγου Πραγματικού Ναυπλιωτών, ο Ναύπλιος,
Τελείται αυτή την ημέρα πανηγυρική η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, όπου βρίσκεται και περίπου την πολιτική κόρα του Αγίου. Ο Άγιος μας πέρασε λοιπόν από την αμαρτία στην μετάνοια, από την μετάνοια στην ομολογία, από την ομολογία στην θυσία και από την θυσία στην αιωνιότητα. Από το σύμβολο αυτό της αιωνιότητας, το δέντρο επίωμα του μαρτυρίου μας στέλνει μηνύματα πίστεως και ομολογίας, θάρρους και αισιοδοξίας, συντριβής και μετάνοιας. Χρειάζεται όμως ο χριστιανός άνθρωπος διαρκή μετάνοια και ομολογία πίστεως. Όχι όμως ομολογία λόγων με αντίκρισμα, αλλά λόγω με αντίκρισμα, δηλαδή έργο. Ποια είναι η μεγαλύτερη τιμή στην οποία μπορούμε να προσφέρουμε στον Άγιο Αναστάσιο, αλλά και σε κάθε Άγιο? Τιμή Αγίου, μίμηση Αγίου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Η μίμηση αυτή δεν χρειάζεται ευτυχώς σήμερα ούτε δημίους, ούτε μαρτύριους. Δόξα σοι ο Θεός, ζούμε σε καιρούς ειρήνης και ελευθερίας. Και όμως, σε αυτούς τους καιρούς εμείς οι χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, συχνά αποτυχαίνουμε στον αγώνα μας και ας είναι αυτός πολύ πιο εύκολος από τον αγώνα των λογών μας. Χάθηκε κάτι από την λαχτάρα και την αγάπη, την πίστη και την προσήλωση, την οποία είχαν οι προηγούμενες γενιές στην πατρίδα και στην Εκκλησία μας. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι οι νεομάρτυρες υπήρξαν προάγγελοι της Αναστάσεως του γένους και της πανηγυρεσίας του έθνους. Νεομάρτης, ίσως εθνομάρτης, απόξε εξυλασμός κατά την περίοδο της τοποκρατίας, ισοδυναμούσε με την αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Όποιος αλλαξοπιστούσε, όπως ο Άγιος μας, τούκευε. Έπαμε δηλαδή να είναι Έλληνας. Εν μέσω παιδικής δουλείας, ο μεταλλεζανικός ελληνισμός διατήρησε απέναντι στον Ασιάτη κατακτητή του την κοινωνική, εθνική και θρησκευτική του αυτοτέλεια. Ας αποδείξουμε τώρα ότι είμαστε άξιοι της καρτερίας των ελπίδων και των προσδοκιών των λογών μας, διαφυλάσσοντας τα ιερά και τα όσια της ελληνικής φυλής και παραδίδοντας τα ακέραια και αλόγικα στις επερχόμενες ορθόδοξες χριστιανικές γενιές, ως δείγμα πνευματικής στοχής και αγάπης. Αμήν. Πάνε σαν τον ευσεβόν την πληθή.
Και σε όλους εσάς, χρόνια πολλά, ευλογημένα,